Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξασαι Βασιλεύ ουράνια. Παράκτητο το πνεύμα της αληθείας ο ποταχού παρών και το πανταπληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς ο πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χριστός Ανέστη. Ναι. Χριστός Ανέστη, νεκρόν, θάνατον πατήσας και της ερ της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Χριστός Ανέστη, Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε Επίσκεψε Κυρίας, αυτάς ασθενείας ημών, και εν το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Όξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών, εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς οφείλουμε τους φιλέτες ημών. Και μη σεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκασης βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σπαθυλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Όξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ευθέτησον του Σταυρού εκουσίως τη φωνή μας και είναι η πολιτεία τους εκτιμούς δώρες σε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας πολιγών αυτής κατά των πολεμίων. Η συμμαχία ανέχει τη σύνοπλην ειρήνης αγίτη των τρόπεων. Και νύν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχει να μην πάρει τις αγαθήτες ηγεσίες ημών πανίμνη τη Θεοτόκη. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζεουσε και άλλες τους βασιλεύει. Και χορήγει αυτή ουρανώθεν την νίκη, διότι έστεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεόσου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for all pious and orthodox Christians. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έδωμεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Σωτηρίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αν επέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε. Δόξα δι' Αγία και μουσιο και ζώπιο και αδιαιρέτο τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ επανίστανται επί με πολύ λέγου στη ψυχή μου και έστω σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού ζήτη Κύριε αντιλήψω μου δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσφύρωνε και έκανε και επίκουσα με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε ύπνο εξηγέρθων και κύριο αντιλήψω θέα μου. Φοβηθήσω με από μοιριάδο λαού του κύκνου στην επιτιθεμένων. Μια ανάστα, κύριε Σώσου με Θεό μου, τη σύ επάταξε πάντα σου ηθρονοντά σου ματαιό οδόντα αμαρτωλών συνέτριψε.
Κύριε Σωτήριο, αγίπητο λαό σου, ευλογία σου, εγώ και μύθι και ύπνος αξιγέρθουν την κύρωση εν τελείπτωτέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου, ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, τα βέλη σου νεπάγεις άνω και επιστήριξεις επί με την χείρα σου, και στην ίαση της αρχή μου, από σώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της ουστέσης μου, από σώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπήρχε την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου, προσώπω της αυροσύνης μου. Και τα λιπόρες ότι γιατί κάφτουν έως τέλος όλη την ημέρα σε τρουβάζουν οι προηγόμενοι. Ότι οι ψώοι μου επλήστησαν εμπειγμάτων και ουκέ στην ίεση σαν τη αρχή μου, επεκόθηκαν και τα φθινόπτυνα ω πόδρα λιώμενα από στεναμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναμό μου που σου είχα επικρύβει, η καρδιά μου ταράχθηκε και έλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και έστε με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξεναντίον μου μίγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρό δεν έστησαν. Εξεβιάζοντα ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μελάρε αρματιότητα και δολιότητα που όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Ο Θεός σου κουφό σου κήκον και ο Σιάλολο του κανίκον το στόμα αυτού. Και γενόμενο άνθρωπο σου κακούν και ο κέχον το στόμα τη αυτού λεμού. Ότι βυσί, κύριε, έλειπη σα είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου, ότι η βολμή που επιχαρώ σημεί εκτρή μου και του αλευθύνη εμπόδο με βεμέ μεγαλορυμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμα σε καλκιδών μου να βιώνω με στη διαπαντό σου. Ότι την ανομία μου γάνα αγγελό και με ρημνήσου πέρα τη αματία μου. Οι δε εκτρή μου ζώσει κρατέονται πέρα με και πληθύνησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντες που κακά αντί αγαθών αντιαβαλών με κατεδίκων αγαθοσύνη, μην εγκαταλείψουμε, κύριε ο Θεός μου, μη από εσάς επιθυμού πρόσχει στη βοήθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείψουμε, κύριε ο Θεός μου, μη από εσάς επιθυμού πρόσχει στη βοήθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω, εδίπτυσε έζη ψυχή μου, πως απλώς εις άρισμα, γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ότου εν το αγίο, όφρυνσε του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, του κρίσουν το ελαιό σου, περζοά, τη φίλη μου επενέσου είσαι. Ότι σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου, ω εξαίρετο και ποιότητα στην πλησή ψυχή μου, χίλια γαλλιά σου σε νέε στο στόμα μου, η μνημόνη βόνση από τη στρομνή με τη όρτη μελέτων σε ότι γεννή βοηθό μου και εν τη σκέπτο των τεριών σου αγαλιά σου με τη πολύ ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Τη δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύθονται στα κάτω τα δαθυρική παρόδοση τη χείρα ρομφαία μερίδε αλοπέχονέστονται. Ο δε βασιλεύς ευρεθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο όμνιον εν αυτό την εφράγη που ομολογούν τον άδικο. Εν τη όρση μελέτων εσύ ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκέψη από την ρήμα σου αγαλιάσομαι. Εκολύδη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάστε δεξιά σου. Ο ξαπατρί και η ιό και η πνεύμα την κοινή και έγι στους αιώνες των ώρων να μείνει. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Όξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μείνει. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα συγκέκραξε, ανοιχτή εναντίον σου. Σε δε τον οποίον προσευχή σου πλήρων το συνδέσή μου. Ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Ο συλλογίστη μετά των καταμενών δεν εισλάκουν, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, συνεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύονται στην τάφο, όνο και μνήσει έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόσυσαν, εθεντόμεν λάκκο καλουτά των σκοτεινήσει και αθανάτων. Εμέ επεσυρίχθη ο θυμό σου, και πάντα στου μετερισμού σου πήγε εσύ πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου, απ' εμού έθοντο με δέημα εαυτή, παρεδόθην κι ούτε ξεπορευόμουν. Ο φθάλι μου μισένησαν από πτωχία, σε κέκαξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέρασα προ έτα σκύρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια, γιατί αναστήθηκε εξομολογή στον τέση, μη διηγήσει σε τέτοι στεν το τάφο, τραλαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία, μη γνωστήσει τέντο κόρη τα θαυμασιά και δικαιοσύνη συμμεγή επελεγισμένη, και εγώ προ σε κύριε και έκαξε το πρωί η προσευχή μου που φθάσε. Η να τι κύριε από την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο σε απ' εμού, το χώρο σημεί εγώ και εγκόμψε εκ νεωρητό μου, ψαθίζεται ταπεινώθην και ξεπορήθη. Επεμέρα διήρθαν αργέ σου ξετάραξαν με. Κύκλωσα με ο σίδερο όλη την ημέρα περιέσκω με άμα. Εμάκρυνα σε που μου φίλουν και πλησίουν τι γνωστέ μου από τι ταλαιπωρίε. Και ερθώ σε εταιρεία μου ημέρα σε κέκαξα και νυχτή εναντίον σου. Σε δε τον οποίο μου προσευχή μου πίσω να δούσει στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Λόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάν πάσαν αθμαδό αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώση. Τον λειτουργό εχθρά τη ζωή σου, του επανώντα εν ελέγχη και τιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κίνει τη σιτεό σάι του ηνεώτη σου. Ποιον ελέμο είναι ο κύριο, η κρίμα πάση θα δικουμένη. Νόρι τα σου δει αυτή το μοσί τη ύστρα ή τα θελήματά θεού.
Κύριε μου, αγγελέη μου, ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, που έχεις θέλος οργιστής και ουδέ στον αιώνα μηνύ, που κατάρας ανομίας ημών, επίσης εν ημίν ουδέ κατά σαματίας ημών, αντεπέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του αρνού από τη γης εκρατέως, ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς κτήρι πατήριος ο κτήρις εκείος του φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνα το πλάσμα ημών εμνήσιν αντιχουζές μου. Άνθρωπος ως συγχώρτος σε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διελήθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει, και ούχι επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από το αιώνος έως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίσης ιών, της φυλάς στην διαθήκην αυτού, και με μεμένη στον εντολό αυτού του επίσης αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκηπιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντες δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εμπανεί τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγηψη με τον Κύριο. Εμπανεί τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγηψη με τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου. Εν τη αληθεία σου εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έτσι σκρίσε μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και κυριάσπε με το πνεύμα μου ενημεί το ράχτη η καρδία μου. Εμεί την ημέρα να αρχαίω να μελέτησα εν πάση σε έργη σε βήμα στον κυρό σε μελέτων. Διεπέδασα προ τα σκύρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Τα χείρι άκουσα μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομυθύσου με τις καταβαίνεις της Λάκω. Αγκριστόν πίσω μου το πρωί το λεώ σου ότι επισήλθησε. Γνώρισα με κύριε εδώ να υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Ξελούμε τον εχθρό μου κύριε πως σε κατέφευε ενταξά με την πίντα θελμά σου της ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και εν το ονοματό σου κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στην ψυχή μου. Και εντελώς εξελθρεύσεις αυτού μου και απολύς πάντα σλίγοντας ψυχή μου, ότι εγώ δώσει μη. Σ' άκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη στη μισέρα σου κρίση μετά το δούλου σου. Σ' άκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη στη μισέρα σου κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αί και στ' όνος των αιών. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός, η αλπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Δεηθώμεν, Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου, δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. For the peace of the whole world, the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κοινότητος και της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For favorable weather and abundance of the fruits of the earth and temperate seasons, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Travelers by land, sea, and therefore the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ χριστιναί μας, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και ίσου αιώνα των αιώνων.
Αμή Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλώσαμε τον όμερ Κύριου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου εγένετο αυτή και αίσθητο μας την οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εσφραγισμένο του μνήματος η ζωή εκτάφου ανέτηλας Χριστέ ο Θεός και των θύρων και κλεισμένων τις μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης νεύμα ευθέστη αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεος. Εσφραγισμένο το μνήματος η ζωή εκτάφου ανέτηλας Χριστέ ο Θεός και των θυρών κυκλισμένων τις μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης. Νεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεος. Εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκτάφου ανέτηλας Χριστέ ο Θεός και των θυρών και κλεισμένων τις μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης νεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεος. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το φόβο των Εβραίων και κρυμμένων των μαθητών και εντυσίων συνειγμένων εις ήρθες προς αυτούς αγαθέ και έστις και κλεισμένων των θύρων εμέσω αυτών χαροποιός και υπέδειξας αυτής τας χείρας και της αχράντους σου πλευράς τους μόλοπας. Δελέγον το απιστούν τη μαθητή φέρε τη χείρα σου και ερεύνα ότι αυτός εγώ είμαι ο διασέπαθητος. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το φόβο των Εβραίων και κρυμμένων των μαθητών και ενδυσίων συνειγμένων εις ήλθες προς αυτούς αγαθέ. Και έστις και κλεισμένων των θυρών εν μέσω αυτό χαροποιός και υπέδειξας αυτής τας χείρας και της ακρόντου σου πλευράς τους μόλοπας. Λέγον το απιστούν τη μαθητή φέρε τη χείρα σου και ερεύνα ότι αυτός εγώ είμαι ο διασέπαθητός. Επέστηση ζωή των θυρών και κλεισμένων Χριστέ τις μαθητές και πλευράν υπεδείκνεις και χείρα σου και πόδα σου την εκάφα σου έγερση προπιστούμενος αλλοθωμά σου και βρέθη όθεν έλεγεν
Ιν μη θεάσομεν τούτον ουπίθομεν της λόγης ημών. Δόξα στον Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επέστη η ζωή των θυρών και κλεισμένων, Χριστέ τις μαθητές και πλευράν υπεδείχνεις, και χείρα σου και πόδα σου την εκάφου σου έγερσιν, προπιστούμενος αλλοθωμά σου και βρέθη, όθεν έλεγεν ειν μη θεάσω με τούτον ουπίθω με της λόγης ημών. Ειδώ μου την πλευρά και τα στρίσεις των ύλων, Θωμάτια πιστής, τι εμή η Αναστάση, ο Κύριος έλεγε να Αναστάσε εκ του μνήματος, ο πτανόμενος εις Αποστόλης αρήτως, ο δε δίδυμος πιστής εγώ ατοχτίστη, Θεός μου είκε Κύριος. Στον Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ειδών μου την πλευράν και τα στρίσεις των ύλων, Θωμάτια πιστής, τι εμή Αναστάση, ο Κύριος έλεγε να Αναστάσει εκ του μνήματος, ο πτανόμενος της Αποστόλης αρήτως, ο δε δίδυμος, πίστης εγώ ατοκτίστη, Θεός μου είκε Κύριος. Έτηκε ατι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. For blessed is your name, and glorified is your kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αγνεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβώ και σώσον σωτήρ μου. Εκνεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβώ και σώσον σωτήρ μου. Οι μισούντες αιώνες σκήθητε από το Κυρίου, ως κόρτος γαρ πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Οι μισούντες αιώνες σκήθητε από το Κυρίου, ως κόρτος γαρ πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούνται και καθάρση ψώται λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη και γεροκρυφίος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγία Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα άπασαν την κτήση προσδογονία. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι το Θεό σου Σιών. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι το Θεό σου Σιών. Ο
ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πομπυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι το Θεόν σου Σιών. Ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου σωθεί την ειρήνη διδός αυτής ελθέ και με θυμών και σώσον ημάς. Τη φιλοπράγμον η δεξιά την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός συγκεκλεισμένο γάρ των θυρών όσης ήλθε συν της λυπής αποστόλης ευώαση. Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Τι σε φύλαξε του μαθητού Παλάμην τότε αχώνευτον ότι την πυρήνη πλευρά προσήλθε του Κυρίου. Τι σε έδωκε τα αυτή τόλμα και ίσχυσε ψηλαφίσε φλόγιον οστούν. Πάντως η ψηλαφιθήσα η μίγαρη πλευρά δύναμη είναι χορήγησε πυλήνη δεξιά. Πως είχε ψηλά αφήσει παθήματα, σαλεύσαντα τα άνω και τα κάτω. Αυτή η χάρη στο μαϊδόθητα, αυτήν ψηλά αφήσει, Χριστό δεν βοήσε. Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. 26 το αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως Επισκόπου Αμασίας. Για αυτή η μέρα η Αγία Γλαφύρα εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα η Ιωσία Ιούστα εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα όσιος Νέστορ τους γονείς καταλοιπών και μονάσας εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα Κυριακή Δευτέρα από του Πάσχα τα εγγένεια εορτάζουμε της Χριστού Αναστάσεως και την του Αγίου Αποστόλου Θωμά ψηλάφισιν. Είναι Δίος κλείσει τάφο μη κολλήσει, συν σώτερορ μην κλείστηρον πως κολλήσει. Εστου σου Αποστόλου Θωμά πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμή. Να Αναστάσεως τη μέρα λαμπριθόμεν λαϊ Πάσχα Κυρίου Πάσχα εγκάρθανα του προζωήν και γης προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας. Δεύτε πόμα ποιόμεν καινώνου και εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον αλλά φθασίας πηγήν εκ τάφου αυρίσαντας Χριστού. Ενώ στερεούμεθα. Επί της θείας φυλακής ο θεηγόρος αυακούστητο με θυμόν και δεικνύτο φαεσφόρον άγγελον διαφρησίας λέγονταν σήμερα σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως πάντα δύναμο. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσομε το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψος μοχλούς αιωνίους κατόχους τεπεδημένο Χριστέ. Ετρίμερος ως εκείτος Ιωνάς εξανέστη του τάφου. Ο παιδάς εκαμήν ορισάμενος γεννωμένος άνθρωπος πάσχιος νητός
και δια πάθους των θνητών αυθαρσίας εν διευπρέπεια, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερέδοξο. Ενούμεν ευλογούμεν προσκυνούμεν τον Κύριον, αυτή κλητή και Αγία ημέρα ημία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγυρίσες τη πανηγυραίων, εν η ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For you are holy, our God, who rest among the saints, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Πώς απνοεί ενεσάτω τον Κύριον. Πώς απνοεί ενεσάτω τον Κύριον. Ενεσάτω πνοεί πάσα τον Κύριον. Και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Wisdom, arise, let us hear the Holy Gospel. Peace be with all of you. And with your spirit. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο 11 μαθητέ πορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος που ετάξει του αυτής ο Ιησούς. Και ειδώντες αυτόν, προσεκίνησε αυτόν, είδε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησαν αυτοίς λέγον, εδόθημη πάσα εξουσίαν ουρανό και επί γης. Ορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς την πάντα ως ανήτη λάμιν ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας έως της εντιλίας του αιώνος. Αμήν. The reading is from the Gospel according to St. Matthew. Let us be attentive. At that time, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted, and Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, to the close of the ages. Amen." Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού Θεός άμην, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Mm. Σταυρό σου Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση, νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός μόνο εκτός ο άλλο, κοίταμε το όνομά σου, ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Ταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπατός ευλογούντες τον Κύριο, νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι που μήνας διημάς, θανάτω θάνατον όλες. Να λεισόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ή μονό ημαρτών και
και το πονηρόν ενώπιον σου επίσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισε με ημίτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειον ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύπια τη σοφία σου εδήλωσας μη. Ακουτής μη αγαλίασιν και προσύνην αγαλίασον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψω. Αρδία καθαρά κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Τη δόξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Εσύ για το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Ούτε αν ίσου συνέπει το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νίκαι αοί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήντες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεού σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα ελέω. Κύριε ελέησον,
Κύριε. Κύριε ελέησον. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και ανωτέρα πάντων των βήματων εν ύμνης μεγαλύνομεν. Σε την πάινη λαμπάδα και μητέρα του Θεού την αρίζει λαδόξαν και ανωτέρα πάντων των βήματων εν ύμνης μεγαλύνομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σου την φάινη λαμπάδα και μητέρα και υπέλαμπρον Χριστέ την ολόφωτον χάριν εν η ωραίος καλή της μαθητέσου επέστης και μεγαλύνομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σου την φάινη ημέρα και υπέλαμβο Χριστέ την ολόφωτον χάριν εν η ωραίος καλή της μαθητές σου επέστης μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι σε το χωρίκι λαμπαλάμι ψηλαφόμενον πλευρά και μη φλέξαντα ταύτην πυρίτω της αήλου θείας ουσίας εν ύμνης μεγαλύνομεν. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μη σε τον ο
ως Θεόν εκ τόφου Αναστάντα Χριστόν, ου βλεφάρις ειδόντες, αλλά καρδίας πότοπε πιστευότες, εν ύμνης μεγαλύνομεν. Ο Άγγελος ευώαρτη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε και πάλι νερό χαίρε. Ο Σωσίος Ανέστη, τριμερός εκτάφου, φωτίζου, φωτίζου, είναι Ιερουσαλήμ, η καρδόξα Κυρίου, έπισε ανέτηλε, χορευενή και αγαλουσίον, σίδε αγνή τέρπο Θεότο και εν διεγέση του τόκου σου. In peace, let us again pray to the Lord. Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For all the powers of heaven praise you and give glory to you, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Αγίος Κύριος, ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος, ο Θεός ημών. Ύψωτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Μόνον μελών Κυρίσου εξερευνήσαστας πληγάς, μη μυθωμά πιστήσεις, τραυματιστέ τη Θεία σε, συμμαθητές ομοφρόνη και σώτα Κύριε Θεόν. Έμον μέλλον Κυρίσου εξερευνήσαστας πληγάς, μη μυθωμά πιστήσεις, τραυματιστέ τη Θεία σε, συμμαθητές ομοφρόνη και ζώντα Κύριε Θεόν. Σήμερα νεαρμυρίζει και κενύκτησης χορεύει, σήμερα νεαρμυρίζει θυρών και της απιστίας, θωμάτου φίλου πόντος, ο Κύριος και Θεός μου. Να, ναι, πόσα πνεύματα
Ευλογείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε ασωμέν της ύψης της ψηπρέπει ύμνος το αστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, μετά την εκτάφου σου φρικτήν ζωδότα έγερσιν, ως πες φραγίδας που κέλησας Χριστέ του μνήματος, ούτω και κλεισμένον θυρών εις ενήλυθας προς τους πανευθνείς αποστόλους σου καρόπιον αυτούς και ευθέσου παρεχόμενος του της πνεύμα διάμετρον έλεος. Είτε αυτόν εν ηχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρα, μετά την εκτάφου σου φρικτίζω δότα έγεσιν, ως πες φραγίδας που κέλησας Χριστέ του μνήματος, ούτω και κλεισμένο θυρών εις ελίληθας προς τους πανευκλεείς αποστόλους σου χαροποιών αυτούς και θέσου παρεχόμενος τους της πνεύμα διάμετρον ελέω. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, Θωμάς ο και δίδυμος σου κύν εν δημόνι νίκαση, τις μαθητές αυθείς Κύριε, όθεν υπίστησε, της η Αναστάση και της κατηδούσισε, εγώ ημί βάλω το δάχτυλο και την πλευράν αυτού και τον ύλον τα τυλώματα που πιστεύω ότι εξεγείγεται. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαλαγού, ως απνοή εν εσώτων των Κύριων, ως θέλης ψηλάφισον Χριστός το θωμά εγώ εις έβαλε τη γύρα και γνώτιμη ως Θεά έκονταν, και γεώδε σώμα και μη γίνω άπιστος, επίσης δε της άλλης πιστότητη οδεύωησεν. Ο Θεός μου και ο Κύριος
Σι υπόχει δόξα τη αγέση σου. Να Μεγάλη σου δόξα. Κύριε
βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πατέρ πάντων κράτων, Κύριε Ιε μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άγνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός αέρον την αμαρτίον του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την θέση ημών, ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, η δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Αταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αν αμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετό και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθώ περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εγενεώ και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίωσε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέ. Του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε το φωτί σου ψώμεθα φως. Ράτινον το ελαιός σου της γηνός κοσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος.
ελέησον ημάς. Εσφραγισμένο το μνήματος η ζωή εκτόπου ανέτηλας Χριστέ ο Θεός και τον θυρό και κλεισμένο τις μαθητές επέστης υπόντων Ανάστασης. Πνεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου ελέω. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω. Τον πατήσας και της εν της νήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For the peace from on high and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this holy house, and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie
υπέρτουριστηνέ μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Shout to God all the earth. Through the intercessions of Theotokos, Savior, save us. Σαλατε δι το όνοματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκος, ότε σώσουν ημάς. Πάσα ηχή προσκυνήσα το σάνσι και ψαλά το σάνσι τες πρεσβείες της Θεοτόκος σώτερ σώσον ημάς. In peace, let us again pray to the Lord. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Κύριε ελέησον. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς, όσον ημάς ιέθεου, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντος, η Αλληλούια. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς, σώσον ημάς, ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, η Αλληλούια. Εξομολογήσας το σαν συλλαϊ ο Θεός, εξομολογήσας το σαν συλλαϊ πάντες, όσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας, η Αλληλούια. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σακωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας,
Σαυρωθήστε Χριστέ ο Θεός τον Άτο θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Διάνος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκο και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σοι Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι. Αναστή το Θεός και διασκορπιστή το σαν η εχθρή αυτού και φυγε το σαν από προσώπου αυτού ημίσουντες αυτον. Χριστός ανέστη εκ νεκρός θανάτων θάνατων πατή. Κατά το μέγα σου έλεος.
Και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Oh.
προσκυνήσομεν. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλης γης αυτού, ενείται τον Κύριον ότι αγαθός. Σοφία, πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομε. Τις ημέρες εκείνες, δια των χειρών των Αποστόλων, έγινε το σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά. Και ήσαν ομοθυμαδων άπαντες εν της το ασολομόντος. Τον δε λοιπόν ουδήσε τόλμα κολλάστε αυτής, αλλε μεγάλην εν αυτούς ο λαός. Μάλλον δε προσετήθεν το πιστεύοντες το Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναίκων, ώστε κατά τας πλατείας εκφέρει τους ασθένεις και τηθέν επικλινών και κραβάτων. Είναι εισερχομένου Πέτρου, κάνει σκιά επί σκιάς την ιαρτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οκλωμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Η τεινέ σε θεραπεύοντο άπαντες. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες η συνάρτο, Υιούς αέρεσης των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλαν τας κύρας αυτών επί τους Αποστόλους. Και έθεν το αυτός εν τηρήσει, δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυχτός, ίνιξε τα στήρας της φυλακής, εξαγαγόνται αυτός και είπε, πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε το ιερό, το λαό τα ρήματα της ζωής το αυτή. Let us be attentive. Great is our Lord, and great is his power. Praise the Lord, for the Lord is good. Wisdom. The reading is from the Acts of the Apostles. Let us be attentive. In those days, many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high honor. And more than ever, believers were added to the Lord. Multitudes, both of men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on beds and pallets, that as Peter came, by at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. But the high priest rose up, and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
ούσις οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι διά των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη ημί. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού, και χάρισαν ούν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριο. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημί. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγωπέμπω ημάς, και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αντινόν αφείτε τα σαμαρτίας αφιέντε αυτής, αντινόν κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκήν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριο. Οδε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εν τες κερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Και μεθημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μεταυτόν, έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν, ειρήνη ημί. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε και είδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι εωρακάς με πεπίστευκας, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες, πολλά μεν ούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και έστειγε γραμμένα εν το βιβλίο τούτον, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντε ζωήν έχετε το ονόματι αυτού. The reading is according to St. John. Let us all be attentive. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus Christ is the Son of God, and that believing you may have life in his name. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
πρόσωπο του κράτου σου πάντα φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Because of your love, one of the beloved, you demand the congregation of change and have served the high priest and put of all the blessings was the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding. For you, Lord God, who dwells in heaven, and you are seated on the throne of the cherubim and the seraphim of Israel. You are Lord of all the blessings.
Νηστή Κυρίας ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember us all in his kingdom, both now and ever into the ages of ages. Ζήρωσεν εις εμείς την κοινή μας λέει του πάντα νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. You presented, let us pray to the Lord. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Υπερτουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Have mercy. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμαρτητών, παρά του Κυρίου της ομεθά. Χαράς που Κύριε. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. Χαράς που Κύριε. Συγγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημμυλμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκω, Κύριε. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord. Παράσκω, υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και με
ημέρταν εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Χαράς μου, Κύριε. Free Christian and our lives, peaceful without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord. For us, O Kyrie. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Συγκυρία. Διά των εγκρεμών του μονογενού σου Υιόμεθου ευλογητώσει, στην τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be with all of you. Και το πνεύματι σου. Let us love one another, that with one mind we may confess. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύσμου, Κύριος, Θεό μου, και καταφυγή μου και Χριστή. Ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, του μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός των αληθινών εκ του αληθινού γεννηθέντα ου πείθεντα ομόουσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία εγκατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα Σεραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινιζώντας και νεκρούς τους της Βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζωπιών του εκ του Πατρός υπορευόμενον, του Συμπατρή και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά του προφητών. Εις μη εν Αγία καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made. For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit in the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered and was buried. On the third day, he rose according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Stomen kalos, stomen meta
πρόσχομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης της Υιόν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And with your spirit, anos comentas cardia, echumen prus ton Kyrium. Let us give thanks to the Lord. It is proper You brought us to being out of nothing, and when we fell, raised us up again. You did not cease doing everything until you led us to heaven and granted us your kingdom to come. For all these things we thank you, you and your only begotten Son and your Holy Spirit, for all the things that we know and do not know, for blessings seen and unseen have bestowed upon us. We also thank you for this literature. Please accept from our hands, even though you're surrounded by thousands of archangels and tens of thousands of angels, by the cherubim and seraphim, six winged, many eyed, soaring with their wings. Τον επινικιόν ειν άδοντα βόντα και κραγούτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Αβάρ, Κρίνης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίων ως ανώεν της ύψης. Λάβετε το μου εστί το σώμα, το ευερημόν κλωμενόν εις άφεσιν αμαρτιών. Take heed, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Το υπέρ ημών και πολλών εκκινούμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sin. Amen. On our soul, see, prosperomen, cada panda, que dia panda, we offer to you these gifts from your own gifts and all and for all. Once again, we offer you this spiritual worship with all the shed of blood. We ask that send down your Holy Spirit upon us and upon these gifts you present. And make this bread the precious body of your Christ. Amen. And that which is in this cup, the precious blood of your Christ. Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. 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 So that they may be to those who take with them victory to the soul of the Again, we offer you this spiritual worship with those who repose. Yeah.
of the registry of imperfect faith. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρία. Ανανέ σε την Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνης, ον εν τιμών Αγία μου εκπρεμερεύοντα, και προτιμούντα το λόγο της εις αληθείας. Remember also, Lord, those whom each of us calls to mind and all your people. Πάντων και πασούν. Και δώσει μην εν ενή στομάδι και μια καρδία, δοξάζει κι ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. That our loving God, who has received them at his holy, heavenly, and spiritual altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. And make us worthy master with confidence and without fear of condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το βασιλεία σου, γεννητή το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα χλούμετα ημών, ως και εμείς αφήμεν σλέτσιμον. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από τον ιρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάσσιμον του Κυρίου κλείνομεν. Συ Κύριε. We give thanks to you, invisible King, by infinite power you created all things, and by your great mercy you brought everything from nothing into being. Master, look down from heaven upon those who have bowed their heads before you. They have bowed not before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, Master, guide the course of our life for our benefit according to the need of each of us. Sail with those who sail, travel those who travel, and heal the sick, physician of our souls and bodies. Χαρίτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Τα Αγία της Αγίης the holy gift for the holy people of God. One is holy, one is Lord, Jesus Christ, the glory of God the Father. Amen. Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Praise you, God, O Zion. Alleluia. Εν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, εν τον Θεό σου Σιών, αλληλούια. Ο Κύριος ευασίλησε, ευπρέπειαν εν ευήσατο. Πασχαλάιμ, who worthy enter, and splendid were saints, if I dare to enter, and the Το Θεό
All of us know the scene of the day of St. Thomas, the Sunday of Thomas. It was, of course, 8 days after Pascha. And even the day of the resurrection, all of the apostles had gathered together. All of the doors were wide open. All of the windows were wide open. There was music playing. They were enjoying the great resurrection of Jesus Christ. If you grew up in a Greek home, you knew that the men were in one room, the women were in another room. Women were serving the men, of course. That's the way it was back then, and in separate rooms. I'm sure in the background there was a card game going or something was going on. We used to play when I was a kid back in Winnipeg 31, and I know all my friends in Winnipeg will remember that. There was great fanfare on the day of the resurrection in the apostles' place where they were sitting, and they were enjoying the day of the resurrection. And Jesus walks in and he says, "Where's the food? Where's the drink? Let's all celebrate my holy resurrection." And then a week later, they're still celebrating, of course, the resurrection of Jesus Christ with great fanfare. And everybody is now happy that Thomas has come to the party as well, that he was gone for a few days. He must have gone somewhere to visit someone. And now he walks into the party, into the place where they're all enjoying themselves, reveling in the great miracle of the resurrection. I know that this scene has been repeated for 2,000 years by those who are believers and followers of Jesus Christ. The resurrection brings with it great celebration. We, of course, have tables which are set with great food and drink. The arni, or the lamb, is roasting on the outside along with many other things, because an arni is never enough. Our moms, God bless them, did not make enough for the family, but for the village, and it is ready to be consumed, and we have begun our post-fast eating and drinking, celebrating the great resurrection of our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. All of you know that this is not the scene at all that Christ walks into on the first day of the resurrection, nor the eighth day of the resurrection. Has anybody asked where St. Thomas was on the day of the resurrection? The apostles had all gathered together, and Thomas was not there. And Jesus Christ walks into a room on that first day where the windows and the doors are shut. Not because of the noise violation, but because of the fact that they were all afraid of the Jewish leaders and the Romans who were coming to find them as followers of Jesus Christ. And they were all afraid and they were all in doubt, and all of them had lost belief in the movement of Jesus Christ. As I mentioned, at the cross, or even at the arresting of Jesus Christ, but especially at the cross, there was no more believers in the movement of Jesus Christ. The Messiah that they had hoped for was hanging on the cross, died on the cross, and everyone expected that Jesus Christ would remain dead in the tomb and forever. And so there was none of this fanfare which I spoke about. This is the way we celebrate today, because we are on this side of the resurrection. They were afraid. They were unbelieving. They could not believe that the resurrection of Jesus Christ had happened until they saw Jesus Christ enter without doors and without windows into the room, and they were able to see him, and they were able to touch him, and they were able to eat with him, and they celebrated after that. But Thomas was not there. Where was Thomas? If we put ourselves in the place of Thomas, first of all, we don't know exactly where he was, but put ourselves in his shoes for a moment, and we will see that we are probably at home, disappointed, upset, maybe even a little bit indignant or angry that all of this had happened for so long, and that he had followed this person, Jesus Christ, and ultimately, in his mind at the time, so many things were just moving through his mind, all the miracles, all of the wonderful things that Christ had said and done. And yet,
For some reason, it had all ended. He was crucified, he was dead, and there was no idea in his mind what was to come ahead. And not only that, but when the apostles met him and saw Thomas, and they told him of the great resurrection of Jesus Christ, and they had revealed to him that they had seen Jesus Christ and touched him and spoken with him and sat with him, Thomas, something within Thomas and something within us also, said, I have done this before. I have followed him. I've listened to him. I have seen the miracles. I have seen the miracle of Lazarus' raising, but I cannot believe that Christ is resurrected, that somehow he died on the cross. We put him in a tomb. We wrapped him up in all of the linen shroud. All of us are afraid. All of us were upset. And somehow this Jesus is now risen. I cannot believe it. Hopefully, you put yourself in his shoes. And though we call him Doubting Thomas, we really can put the word or the name of any one of us after the word doubting, because all of us, including the apostles themselves, would be doubting if we were in that position. Because no one expected, not even the apostles, not even the Virgin Mary, none of the followers of Jesus Christ, none of the Pharisees or the scribes, those who had studied the law and the prophets, no one expected the resurrection of Jesus Christ. And so Christ walks into the room the first time and says, "Peace be with you." And 8 days later, when Thomas finally joins the brothers and is with them, and though they may be happy, he's not happy. He's not sure. He is unsure of what is coming and what is really true until he sees it with his own eyes and feels the prints of the nails with his own fingers and his own hands. There walks in Jesus Christ again and says, "Peace be with you." And I've spoken about this phrase, "Peace be with you," and I'm going to say again why Christ says this. Because Christ put on humanity when he came to earth and became a baby born of the Virgin Mary, and he understands humanity. In other words, Christ pretty much can understand exactly what each and every one of us would be feeling if we were in the place of Thomas and in the place of the apostles. All of the followers of Jesus Christ would be feeling the same thing, and Christ, because he is pure God and pure man, pure human as well, he knows what we would be feeling and understands it, just like he does throughout many times in the Gospels, where he knows what people are thinking. He can understand that they are thinking what they are thinking. Same in this position as well. He says that peace be with you because he knows that there is great turmoil within the mind and the heart of Thomas. Thomas sees Jesus Christ. And Christ invites him to put his hands in the prints of the nails and in his side. And Thomas does not need to do so. He sees it with his own eyes. And he says, "My Lord and my God." An exclamation of his belief in Jesus Christ, that he saw with his own eyes the great resurrection, something beyond words, something beyond belief, something beyond anything he could have imagined. From the time of his birth to the time of the cross, but especially from the time of the cross to the time of seeing him himself. No one could believe it. Who could have believed it? Who could have seen it coming, the great resurrection? Now Christ goes on and says to him, "Because you see, you believe. Those who do not see and believe, they are the blessed ones." And this is where we come into the picture. And St. John actually continues a little bit further on in his gospel reading, and he says that all of these things have been written so that you may believe. In other words, I have seen it with my eyes. The apostles saw it with their eyes. The apostles, including Thomas, saw it with their eyes. And Christ is now speaking to every generation after the apostles, all of those who are not in that room, including you and myself, and all of the generations to come, that we are going to be blessed if we believe and do not see. St. John says, "I am writing these things for you so you can see through my eyes and believe." My beloved Christians, there are still going to be people who are going to be doubtful. Christ knows that.
Christ understands that, because if he did not say what he said instead, and he had said instead that if you do not believe, then there is no hope for you. He knows that blessed are those who do believe. There are going to be those who are going to be unbelieving. But he also exclaims to us and tells us and invites us to see through the eyes of the apostles, to see through the eyes of St. John, and to believe. And the one thing that we have to understand, and the reason why I began my sermon in this way of great fanfare, and there was going to be so much things that, you know, people were partying because of the resurrection, is because if we had written the story, then we probably would have made ourselves into heroes, and it was going to be a wonderful time. None of the apostles, St. Thomas, John, and all of the apostles, not one of them wrote the story or the reality of what happened through their eyes as heroes. They did not put into the story themselves as heroes, that they were believers, that they knew it was coming, they saw it was coming, that they had believed that this person, Jesus Christ, was going to be resurrected. Not one of them predicted it, not one of them understood it, not one of them expected it, not one of them believed it until they saw it with their own eyes. And so we are invited through John's gospel, and we are invited through the eyes of all the apostles, and we are invited through the Acts of the apostles and all of the writings of Scripture, because they would not have written it as they did if it was not true. We know what it's like to write stories. We know what it's like to be a hero. We see it every day on Netflix, on all the different channels, all of the things that are going on. Not one of them wrote it as if they were the hero, because it was exactly the way it happened, and it is true. And so if we open our eyes and our mind a little bit, and our heart and our soul, we read the words of St. John, and we understand that it cannot be otherwise. No one would have written it as this if it wasn't true. Not one apostle would have survived to say that I was a doubtful person, and I did not believe in this Messiah, and I was afraid, and I did not know what to do, and we hid ourselves in the room. Not one of the apostles would have written it like this if it was not true. And so we are invited through their eyes to be believing, though we may not see, to understand and to have faith, though we were not in the room with Christ. Time and time again, the apostles and Thomas, again, Christ appeared to them, and then for 40 days, he appeared to the people, the faithful, and the followers of Jesus Christ. Today is not a time to call him doubtful, but to be believing because of what he saw and what they saw, and of all of the miracles which will happen afterwards as well. Amen. Με το φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, approach with the fear of God, with faith and with love. Alleluia. Alleluia. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτω φακίσας και τίσε της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κύριο. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace.
Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ελληνικήν και αναμαρτητών, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, For you are sanctification, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. En irini proelthomen, Kyriou deithomen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Agi evlogison. Lord, bless those who praise you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to those in public service, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. And to you we give glory, thanksgiving, and worship. The Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Blessed be the name of the Lord from this time forth and to the ages. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νη και ως του αιώνου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νη και ως του αιώνους. Κυρίου δεϊθώμεν, Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε μας και αυτού τη εχάρτη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Ευθυμητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, της Αγίας Θεοδόρας Βασίλης της Σπάρτης, των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Θωμά, που και τη μνήμη ευεντελούμεν και πάντως των Αγίων, ελέησκεσαι σε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φίλατε, εις πολλά Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο έγερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη, Ακύριο. Η Αγία Τριάς φυλάξε πάντως ημάς. Καλημέρα σας, βοηθειά σας. I remind all of us to please continue to support our parishes, our archdiocese, the work that we are still doing. Of course, Pascha has come and gone, and we celebrated it very differently this year, but the work of the church still continues during this time of the coronavirus and the quarantine and isolation. So please continue to support your churches and the work that they are doing. God bless you.